τέλος πάντων προσπαθεί να δικαιολογήσει την απουσία του, μιλώντας για ισοτιμία, για έλλειψη ισοτιμίας και παρουσίας και απουσίας κάποιων. Εξηγήθηκε, κρίνεται από εσάς τέλος πάντων, η απουσία του κ. Σπυλιοτόπουλου σήμερα, ενώ είχε συμφωνήσει ο ίδιος κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας να έρθει στο debate το σημερινό. Μάλιστα. Για να μπούμε στο δεύτερο γύρο, η δυνατότητα να σχολιάσετε τοποθέτηση ένας του άλλου υπάρχει, αλλά ο χρόνος είναι δεδομένος 2 λεπτά. Να μπούμε όμως στο δεύτερο γύρο με μερικά κεντρικά ζητήματα που απασχολούν όλους. Καταρχήν είναι το κέντρο της Αθήνας. Μαγαζιά κλειστά. Προβλήματα. Πάρα πολλές φορές. Πάρα εμπόριο. Πάρα πολλές φορές ζητήματα που δημιουργούνται από τις κινητοποίησεις ή τις μη κινητοποίησεις, αλλά στο κέντρο της Αθήνας. Οι μετανάστες. Η ιστορία της μεταναστευτικής πολιτικής. Οι γειτονιές που έχουν δημιουργηθεί, που έχει εγκατασταθεί. Κατάσταση γκέτο, θα έλεγε κανείς. Το τζαμί που πήγε γι' αυτό στην αντιπαράθεση. Η υπόθεση του τζαμί που έχει τεθεί από ορισμένους υποψηφίους και πώς αντιμετωπίζεται αυτό που λέμε η αλλαγή μιας κατάστασης στην Αθήνα, που είναι και η πρωτεύουσα της χώρας, αλλάζοντας το κέντρο και αλλάζοντας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, κάνοντας παρεμβάσεις σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς. Πάμε σε δίλεπτα τώρα. Σε δίλεπτα τοποθετήσεις. Αν θέλετε ο καθένας να κάνει κάποιο σχόλιο για τις τοποθετήσεις του άλλου, μπορεί, αλλά δεν θα προλάβουμε. Καλύτερα να το κάνουμε μετά αυτό, θα έλεγα. Για τα σχόλια στις τοποθετήσεις. Ναι, γιατί δεν θα προλάβουμε τώρα. Είναι 2 λεπτά και είναι πολλά τα θέματα. Πάμε. Το λέμε. Κύριε Καμίνη. Λοιπόν, καταρχάς για το κέντρο. Χθες ανακοίνωσα την κορύφωση μιας διαδικασίας που έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια για το σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στο κέντρο. Αυτό περιλαμβάνει 70 δράσεις σε όλα τα επίπεδα. Το γεγονός είναι πάντως ότι επί πάρα πολλά χρόνια το κέντρο παρήκμασε. Και παρήκμασε για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους ήταν και οι πορείες και οι διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται πολύ λίγων ατόμων. Έτσι, 50 ατόμων κλείνουν οι δρόμοι, η αστυνομία κλείνει και το μετρό. Και εδώ έχω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, σέβομαι το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στην απελπισία τους θέλουν να διαδηλώσουν την αγανάκτησή τους. Αυτοί δεν είναι οι μήτρελοι, όπως μας είπε ο κύριος Σπυλιοτόπουλος. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί και το γεγονός να καταλαμβάνουν όλο το δρόμο. Η αστυνομία έχει την υποχρέωση να τους περιορίσει και φταίει και η αστυνομία για το ότι τους αφήνει παντού. Κατά δεύτερο λόγο, για το ζήτημα του τζαμιού. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξής. Είναι μια ιστορία που χρονολογείται εδώ και δεκαετίες ουσιαστικά. Το 2006 πήρε πια το νομοθετικό του δρόμο. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουμε ένα τέμενος. Υπάρχει ο κύριος Σπυλιοτόπουλος, ο οποίος μας μιλά τώρα για δημοψήφισμα, δήθεν για χωροθέτηση. Τα ατομικά δικαιώματα δεν θα τα βαφτίσουμε χωροθέτηση και δεν επιτρέπεται να τα θέτουμε σε δημοψήφισμα. Και ειδικά να ερχόμαστε σε πλήρη αντίφαση με αυτά τα οποία είχαμε πει στο παρελθόν και έχουμε κάνει. Έχω εδώ το μνημόνιο που έχει υπογράψει ο κύριος Σπυλιοτόπουλος και με τον κύριο Κακλαμάνη ως δήμαρχο, που προέβλεπε τη συγκεκριμένη χωροθέτηση του τεμένους. Από εκεί και πέρα, 50.000 μαγαζιά έχουν κλείσει στην Αθήνα, τα μετρήσαμε. 35.000 διαμερίσματα. Οι κάτοικοι πρέπει να επιστρέψουν στο κέντρο. Ο Δήμος με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει φέρει προβλέπει μέσα και θέματα κινήτρων, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, ούτως ώστε να επιστρέψουν τα νέα ζευγάρια στο κέντρο. Πάμε στον κύριο Κακλαμάνη, παρακαλώ. Απαντώ στην ερώτησή σας, στα σχόλια μετά. Μαγαζιά δεν είναι μόνο τα άδεια μαγαζιά σε μεγάλους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, είναι και άδεια μαγαζιά στις γειτονιές της Αθήνας, που εκεί το πρόβλημα γίνεται ακόμα πολυπλοκότερο, λόγω στο ότι μερικές από αυτές έχει υπάρξει εγκαιτοποίηση για τους γνωστούς λόγους. Εάν δεν το δώσουμε κίνητρα πολύ συγκεκριμένα και όχι αόριστα, όπως άκουσα από τον κύριο Καμίνη, δεν πρόκειται να ανοίξει κανένα μαγαζί και δεν πρόκειται να νοικιαστεί κανένα διαμέρισμα. Ούτως ή άλλως ο Δήμος από αυτά τα άδεια μαγαζιά δεν εισπράττει δημοτικά τέλη. Δίκαιη μας πρόταση λοιπόν είναι ότι αν εσείς πάτε να νοικιάσετε ένα μαγαζί είτε στη Σόλωνος, είτε στην Πατησίων, είτε κάπου στα Σεπόλια που είναι 2, 3 και 4 χρόνια ξενύχιαστο, για να ανοίξετε οποιαδήποτε επιχείρησή σας, για τα προσεχή 5 χρόνια πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Αυτό είναι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, δεν χρειάζεσαι απόφαση καμιάς κυβέρνησης. Το ίδιο ισχύει και για μακροχρόνια άδεια διαμερίσματα, κυρίως στις γετοποιημένες περιοχές. Ταυτόχρονα το κέντρο για να αναπτυχθεί χρειάζονται μεγάλες αστικές αναπλάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δημοτικά τέλη επί των ημερών μου, υπενθυμίζω ότι δεν αυξήθηκαν ούτε 1 ευρώ, απειλάγησαν πλήρως οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες και απειλάγησαν επί 2 χρόνια τα αποδημοτικά τέλη οι καταστηματάρχες που το Δεκέμβριο του 8, που επί 1 εβδομάδα οι γνωστοί άγνωστοι έκλειγαν την Αθήνα, είχαν καταστραφεί τα μαγαζιά τους. Σε ό,τι αφορά το τζαμί, εμείς έχουμε θέση
και σε ό,τι αφορά τη χωροθέτησή του. Έχουμε υπογράψει προσύμφωνο με την Περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και ο Δήμος της Αθήνας για 100 στρέμματα στο σχιστό για να πάει εκεί το τέμενος και το νεκροταφείο. Έχει δίκιο ο κ. Καμίνης που λέει ότι ο κ. Πιλιοτόπουλος έχει υπογράψει. Υπενθυμίζω ότι ήταν Υπουργός Παιδείας από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010. Ήταν ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός και να φέρει τροπολογία στη Βουλή και να το πάρει από το Βοτανικό και να το πάει όπου θέλει και να αλλάξει οτιδήποτε άλλο δεν το έπραξε και τώρα θέλει την ευθύνη που πρέπει να έχει ο Δήμαρχος που θα εκλέξει ο λαός να τη μετατοπίσει στις πλάτες των συμπολιτών του. Με συγχωρείτε πολύ, αυτό δεν λέγεται Δήμαρχος. Στον κύριο Σοφιανό. Καλάτε, κύριε Σοφιανέ. Έχουμε εκφράσει ενστάσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Βουλή για το γεγονός ότι φτιάχνεται ένας θρησκευτικός χώρος σε ένα σημείο για χιλιάδες μουσουλμάνους όλου του Λεκανοπεδίου. Αυτό δημιουργεί συνθήκες γετοποίησης. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να γίνεται το τζαμί στοιχείο αντιπαράθεσης ψηφοθυρικής προσπαθώντας να ψαρέψουμε στα γνωστά νερά. Όταν μιλάμε για το κέντρο, μιλάμε κατά τη γνώμη μας πέρα από τους διαδηλωτές του κέντρου, γιατί ο κόσμος λέει γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος, γιατί δεν κατεβαίνει στον δρόμο ο κόσμος. Μιλάμε για τους χιλιάδες επαγγελματίες του κέντρου, όχι τα μεγάλα ψάρια. Αυτά τα μεγάλα ψάρια τα στήριξε η πολιτική της διοίκησης Καμίνη. Εμείς μιλάμε για τον επαγγελματία. 300 επαγγελματίες επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο θέσαμε θέμα για πρόστιμα 3 και 4.000 ευρώ στην Αιώλου, στην Αγίου Μάρκου, στην Κολοκοτρώνη, στον κόσμο που δίνει τη μάχη για το μεροκάματο. Τέλος στα πρόστιμα. Τέλος στο κυνήγι της εφταξίας στο κέντρο. Δεν είναι κυνήγι εφταξίας στο Σύνταγμα να υπάρχει λιόμενο και να μην το κουνάει κανένας και να κυνηγάμε τον επαγγελματία στην Αιώλου και στην Αγίου Μάρκου. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο θέμα για την Αθήνα. Συνολικά για την Αθήνα, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο τη βιτρίνα. Όχι, είναι, ότι υπάρχουν, είναι το ότι υπάρχουν 88 ακίνητα δεσμευμένα για χρήσεις πράσινου αθλητικών χώρων και τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν. Στον προϋπολογισμό του Δήμου εντάχθηκαν μόνο 5 και με ποσό 1.000.000 κάτι τις χιλιάδων. Αυτό σημαίνει αποχαρακτηρισμός. Ήδη στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε να αποποιηθούμε ακίνητο στο 5ο διαμέρισμα και ουσιαστικά χάνεται. Εδώ πρέπει να δοθεί η μάχη. Έχουμε ελάχιστους ελεύθερους χώρους στην Αθήνα, πρέπει να τους κρατήσουμε με λαϊκή κινητοποίηση, δημιουργώντας δεδομένα. Ταυτόχρονα πρέπει να σταθούμε και να μην προχωρήσει η αλλαγή συντελεστών, όπως έκανε η πλειοψηφία στο Μπρομπονά, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο οικόπεδο Μουζάκη, στους τελευταίους χώρους δηλαδή, στους οποίους μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτούς για αναπλάσεις όταν θα διαμορφωθούν τα χρήματα. Μάλιστα. Κύριε Σακελαρίδη. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Καμίνης, ότι χτες παρουσίασε το πρόγραμμα για την Αθήνα για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, την προηγούμενη μέρα το στρατηγικό σχέδιο. Εγώ θα περίμενα από έναν ενεργεία δήμαρχο να μας παρουσιάσει τι έκανε όλα τα προηγούμενα 3,5 χρόνια σε σχέση με την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στο κέντρο. Το μόνο που έκανε ο κύριος Καμίνης και να μου το επιτρέψει είναι ότι η μόνη νομοθετική παρέμβαση για την οποία πίεσε τη στιγμή που υπήρχαν εκατοντάδες ζητήματα και πολύ πιο σημαντικά ήταν για τον περιορισμό των διαδηλώσεων στο κέντρο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι μεγάλες διαδηλώσεις είναι συνταγματικό δικαίωμα του λαού, όπως και όλες οι διαδηλώσεις σε μια τέτοια περίοδο. Για τις μικρές συγκεντρώσεις των 50-100 ατόμων υπάρχει και η συνείδηση από την πλευρά των διοργανωτών να μην κλείνουν το δρόμο και να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της ενίσχυσης οικονομικής δραστηριότητας του κέντρου, το ζήτημα των δημοτικών τελών, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πραγματικά πλήττει αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς καταστηματάρχες. Αυτό που πρέπει να αλλάξει κατά την άποψή μας και έχουμε συγκεκριμένη πρόταση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι άδικο το σύστημα επιβολής με βάση αποκλειστικά και μόνο το εμβαδόν του κάθε καταστήματος. Αυτό που έχει σημασία να συνυπολογίζεται είναι και το οικονομικό αποτέλεσμα της κάθε επιχείρησης, έτσι ώστε επιχειρήσεις οι οποίες απλά βρίσκονται σε μεγαλύτερο εμβαδόν να μην πληρώνουν υπέρογκα δημοτικά τέλη σε σχέση με τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει απαλλαγή και πρέπει να υπάρχει απαλλαγή δημοτικών τελών για καταστήματα σε περιοχές συγκεκριμένες σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας που θέλουμε να δώσουμε κίνητρα. Αυτή τη στιγμή τα έξοδα για τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα έχουν μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Αυτά τα έξοδα χρηματοδοτούνται από τα δημοτικά τέλη. Από τη στιγμή που έχουν μειωθεί αυτές οι δαπάνες, πρέπει να μειωθούν και τα δημοτικά τέλη. Επίσης, πρέπει να μπει ένα τέλος στα μολ, πολυκαταστήματα τύπου μολ. Η κατασκευή ενός μολ στην Ακαδημία Πλάτωνος, για την οποία έχει υπογράψει και ο κύριος Καμίνης ένα μνημόνιο συνεννόησης με την εταιρεία, στην ουσία θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα του κέντρου. Και το πιο σημαντικό για μας, για να
να πάρει ζωή το κέντρο είναι η επανακατοίκηση. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να δώσουμε μια τέτοια. Έλα, κύριε Καμπανάρο, παρακαλώ. Ναι. Έχετε ξαναδεί δήμαρχο να βγαίνει και να λέει να μετράει στα 3,5 χρόνια τη θητεία του πόσα μαγαζιά έκλεισαν και να μην μα λέει πόσα μαγαζιά άνοιξαν? Έχετε ξαναδεί δήμαρχο ο οποίο δεν έρχεται να μα πει πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει γιατί βγάζει σε πληστηριασμού στα μαγαζιά τη αγορά του κέντρου και τα παίρνουν αλλοεθνεί? Έχετε ξαναδεί δήμαρχο να μην έχει παρουσιάσει έργο τι έχει κάνει μέχρι τώρα για να βελτιώσει την ζωή των. Που είναι υποχρεωμένος άλλωστε γι' αυτό να βελτιώσει τη ζωή των δημοτών του? Έχετε δει δήμαρχο ο οποίος δεν βγαίνει να πει ότι ξέρετε τα λουκέτα τα μείωσα έστω και ένα για αυτή τη διευκόλυνση που έκανα, γιατί πήρα τους δημότες μου και συμπαραστάθηκα και στην εφορία να πάρουν φορολογική ενημερότητα και στις ασφαλιστικά ταμεία να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, να επανιδρύσουν το και να επαναρχίσουν πάλι το μαγαζί που έκλεισε διότι απέτυχαν οι άνθρωποι? Έχετε δει δήμαρχο ο οποίος δεν είναι δίπλα στους πολίτες και αφήνει και αυξάνονται τα λουκέτα και αυξάνεται η παραεμπορία, αυξάνεται η λαθρομπορία και αυτός είναι αμέτωχος λες και λείπει σε αιώνιο ταξίδι? Έχετε δει δήμαρχο ο οποίος δεν βγαίνει και να πει συμπαρίσταμε απέναντι στην κεντρική εξουσία που τους έχει τρελάνει στους φόρους και στα χαράτσια και αδυνατούν πραγματικά και απέναντίας τους κατάει όμοιρους με πρόστιμα? Λέμε το εξής: τέρμα τα δημοτικά τέλη σε ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν για πρώτη φορά μαγαζιά. Τέρμα σε αυτούς που έχουν μόνο γονεϊκές οικογένειες. Τέρμα τα δημοτικά τέλη σε αυτούς που έχουν 3 παιδιά και είναι και πολύτεκνοι. Αυτό σημαίνει παροχή. Αυτό σημαίνει είμαστε δίπλα. Αυτό σημαίνει σας βοηθούμε διότι η πολιτεία και η υποχρέωσή της είναι να βρίσκει δουλειές στον κόσμο. Δεν είναι να τους βάλει σε συσίτια. Δεν θα κάνουμε μυθριδατικά τον Έλληνα να κάνετε με την καραβάνα γιατί έρχεται ο Σόρος να του δίνει συσίτια. Θα βρούμε δουλειά. Το κοινωνικό έργο είναι έργο της Εκκλησίας. Και πάμε στα τοπικά δημοψηφίσματα. Παρανομούν. Τοπικά δημοψηφίσματα υποχρεώνει ο καλλικρατικός νόμος. Είναι υποχρεωμένοι για σοβαρά θέματα. Για σοβαρά θέματα, λέει ο νόμος που ισχύει από το 2006, κανένας δεν τόλμησε μέχρι τώρα να εφαρμόσει τον νόμο. Τα σοβαρά θέματα να τα βάζουν στα τοπικά δημοψηφίσματα, όπου το Οικείο Συμβούλιο με 2/3 πλειοψηφία μπορεί να αποφαίνεται γι' αυτό. Τελεία, κύριε Καπερνάρε. Κλείσαμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό για να γυρίσουμε με το δεύτερο κύκλο και μετά με την ελεύθερη συζήτησή μας. Ναι. Ελάτε.